Κυρίες και κύριοι, μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό φιλμ αφιερωμένο στο παγκόσμιο κύπελο του 1930 που επιμελήθηκε η FIFA στον εορτασμό των 100 χρόνων της. 1930 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, 13 Ιουλίου για την ακρίβεια, στο τεράστιο στάδιο Σεντενάριο παρελάβουν οι 13 ομάδες, πολλοί κόσμος όπως βλέπουμε, που πήραν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Μόλις 5 από την Ευρώπη. Δεκατρείς ομάδες λοιπόν ελπίζουν ότι θα κατακτήσουν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Η Βραζιλία, η Γαλλία, βλέπουμε μερικές από αυτές, η Αργεντινή, το Βέλγιο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκαν, όπως και η Γιουγκοσλαβία στο Μοντεβιδέο. Φαβορεί φυσικά η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Ο κόσμος περιμένει τη διεξαγωγή αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης, άλλοι με ανυπομονησία, άλλοι πιο χαλαρά όπως βλέπουμε. Η Ουρουγουάη θα βγει στο γήπεδο για να ολοκληρώσει ένα hat-trick. Το τρέμπλ, βλέπουμε εδώ την ομάδα των αστέρων της εποχής. Είχαν τρελάνει όλη την Ευρώπη το 1924 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Εδώ βλέπουμε πανηγυρικά οι Παριζιάνοι αποθεώνουν αυτό το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο το οποίο παρουσίασε η ομάδα της Ουρουγουάης. Εδώ βλέπουμε μερικά στιγμιότυπα και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Μοναδικά πλάνα από τον τελικό που έπαιξε η Ουρουγουάη με την Ελβετία. Μπορούμε να διακρίνουμε τις ικανότητες των παιχτών της εποχής σε ένα ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικό. 3-0 λοιπόν η Ουρουγουάη την Ελβετία στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 1924. Η επίθεση και ένα γκολ από τα 3 τα οποία πέτυχε η Ουρουγουάη και στην ουσία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, έτσι λογιζόταν τότε η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας χαλαρός γύρος τριάμβου για τους Ουρουγουανούς που έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο και βεβαίως 4 χρόνια αργότερα στους Ολυμπιακούς του Άμστερνταμ η ομάδα πια ήταν ακόμα καλύτερη. Στον τελικό αυτή τη φορά αντιμετώπισε την Αργεντινή που βλέπουμε εδώ με τις ριγιέ μπλούζες, το στρίψιμο του νομίσματος και ένα από τα γκολ του τελικού για τους Ουρουγουανούς. Η Ουρουγουάη επικράτησε, θριάμβευσε με 2-1. Ξανά χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και βέβαια ακολούθησαν τρελοί πανηγυρισμοί στο Μοντεβιδέο, βλέπουμε εδώ στους δρόμους. Αμέσως μετά την επικράτηση στο Άμστερνταμ, πως πανηγυρίζει ο κόσμος, πολύ δημοφιλές το ποδόσφαιρο και από εκείνη την εποχή. Η ομάδα τους είχε επιβεβαιώσει ότι ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και δικαίως το 1929 η FIFA της δίνει την τιμή να διοργανώσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως για την κατασκευή του σταδίου Σεντενάριο. Μάλιστα δόθηκαν μόλις 8 μήνες για να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενός τεράστιου έργου. Χιλιάδες άνθρωποι εργάστηκαν για την κατασκευή. Ο Χουάν Αντώνιος Κάσο ήταν ο αρχιτέκτον που ανέλαβε το δύσκολο έργο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μόνο 3 μήνες απέμεναν για την εναρκτήρια τελετή και οι εργασίες βεβαίως δεν είχαν ολοκληρωθεί. Για τα 100 χρόνια από την Ανεξαρτησία, στο κέντρο, στην κεντρική θύρα, υψώθηκε αυτός ο πύργος, ο χειρό, ονόματι Τόρες Ντεομενάχε. Τιμής ένεκεν βεβαίως, αλλά και σήμα κατά τεθέν. Ετοιμάζεται λοιπόν το Μοντεβιδέο για το φεστιβάλ του ποδοσφαίρου. Πολλές ομάδες με το πλοίο έφτασαν στην Ουρουγουάη από την Ευρώπη. Οι 5 ομάδες χρειάστηκαν περίπου 1 μήνα για να φτάσουν εκεί. Και εδώ ξανά πλάνα από την τελετή έναρξης. Η Βολιβία, μια ακόμα συμμετέχουσα ομάδα, η Χιλή, το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Περού, όπως βλέπουμε πολλές χώρες από την Νότια Αμερική. Όμως η Ουρουγουάη είναι η ομάδα η οποία έχει τον πρώτο λόγο και οι παίκτες της είναι τα πρόσωπα που κάνουν εντύπωση, που ξεχωρίζουν και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Ο αρχηγός ο Χοσέ Νασάσι, ο τερματοφύλακας ο Ερνέστο Μπαγεστέρο και η φημισμένη σιδερένια κουρτίνα αποτελούμενη από τους μέσους Αντράντε, Φερνάντες και Γεστίδο ποζάρουν μπροστά στην κάμερα. Το μαύρο θαύμα ή μαύρη πέρλα, ο Χωσέ Λεάνδρο Αντράντε, ο μεγάλος στάρ εκείνης της ομάδας, και η επιθετική γραμμή που προκαλούσε φόβο αποτελούμενη από τον Έκτορ Σκαρόνε, τον Παύλο Ντοράδο, τον Πέδρο Κέα, τον Σάντος Ιριάρτε και τον Έκτορ Κάστρο. 5 επιθετικοί τότε τα συστήματα. Στον τελικό έφτασε η Ουρουγουάη με την Αργεντινή 30 Ιουλίου του 1930. Πολλοί κόσμος έξω από το Σεντενάριο. Βλέπουμε και το Τόρες Ντεομενάχε. 90.000 άνθρωποι έγιναν μάρτυρες της ιστορίας που γράφτηκε εκείνη την συγκεκριμένη μέρα. Τη μέρα που στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Βλέπουμε την Ουρουγουάη να αποθεώνεται καθώς εισέρχεται στο γήπεδο. Και μετά από 12 λεπτά αγώνα, ο Ντοράδο είναι αυτός που δίνει προβάδισμα στην Ουρουγουάη. Μοναδικές σκηνές και αποθέωση βεβαίως. Όμως μέχρι την λήξη του ημιχρόνου η Αργεντινή είχε το προβάδισμα 2-1 με τον Γκιγιέρμο Σταμπίλε να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, το βλέπουμε εδώ, και 8ο του στη διοργάνωση. Στο δεύτερο η Ουρουγουάη πίεσε για να ισοφαρίσει. Και το γκολ μπήκε από τον Κέα. Ανακούφιση για τους Ουρουγουανούς. Εδώ θα δούμε ένα δυναμικό μαρκάρισμα, μπλοκάρισμα του Αντράντε στην επίθεση της Αργεντινής και τα συγχαρητήρια από τον τερματοφύλακα συμπαίκτη του, τον Μπαγεστέρο. Και θα δούμε και ένα καταπληκτικό γκολ του Ιριάρτε, με το οποίο η Ουρουγουάη θα πάρει προβάδισμα με 3-2. θα βρεθεί πιο κοντά στην κατάκτηση του πρώτου παγκοσμίου κυπέλλου. Δελίριο στις εξέδρες. Ο Ιριάρτε το πρόσωπο για την ώρα. Και βέβαια άμυνα τώρα για να κρατηθεί αυτό το 3-2 με τους Αργεντίνους να είναι μπροστά στην επίθεση. Οι Ουρουγανοί τα καταφέρνουν και διώχνουν την μπάλα. Για να έρθει το 90 λεπτό. Όπως θα δούμε, η κεφαλιά του Κάστρο εδώ εξασφαλίζει τη νίκη στην Ουρουγουάη. Θριαμβεύτρια με 4-2, η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια της ιστορίας. Πραγματικά μοναδικές εικόνες, ιστορικές στιγμές για αυτό το θρίαμβο της Ουρουγουάης με 4-2. Και βλέπουμε εδώ την αποθέωση, ένα έθνος μόλις 2 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει σηκώσει ψηλά στα χέρια του τους ήρωες που ολοκλήρωσαν ένα μυθικό τρέμπλ, η πρώτη τεράστια ομάδα του ποδοσφαίρου που έχει βγει. Η Ουρουγουάη στην κορυφή του κόσμου. Έτσι γράφτηκε η ιστορία του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου που έγινε το 1930 με την Ουρουγουάη να το φιλοξενεί και να το κατακτά. Ο γύρος του θριάμβου, το πρώτο κύπελο που δόθηκε σε αυτή τη διοργάνωση που καθυλώνει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους στον κόσμο, μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου. Μεγάλες τιμές για τους παίκτες της Ουρουγουάης που περνούν κάτω από τα ξύφη για να παραλάβουν αυτό το οποίο δικαιωματικά κατέκτησαν.